Ο Γιώργος Άβληχος, ο κεφαλονίτης δημιουργός αυτού του αριστουργήματος, ποιητή, μουσικός και ζωγράφος με σπουδές στην Ιταλία, ξεφεύγει τελείως από την παράδοση του ακαδημαϊσμού της εποχής του. Η ατμόσφαιρα των έργων του έχει κάτι το ποιητικό και αλλοπαρμένο, μια διάσταση σχεδόν μεταφυσική που προαγγέλει τον Τεκήρικο και τον Μπαλτύς, ένα σύγχρονο ζωγράφος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διακρίνει τον άβληχο από τους ομοτέχνους του της ίδιας εποχής είναι ότι αποφεύγει την καφετιά άσφαλτο που χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκοί και ζωγραφίζει με καθαρά και λαμπερά χρώματα. Τι να γναντεύει άραγε η νεαρή Ρουμπίνα, γιατί ξέρουμε το όνομά τη. η κόρη του Ιωάννη Γεράσιμου καβαλλεράτου από το ανοιχτό παράθυρο του εξοχικού της στα βλαχάτα της Σάμις, το βλέμμα της Ονειροπόλο βυθίζεται στο γαλάζιο του ουρανού και το μικρό λευκό σκυλάκι που κρατάει στην αγκαλιά της μοιάζει και αυτό συνεπαρμένο από το ίδιο αθέατο για μας όραμα. Το λευκό αέρινο φορεμά τη, ζωγραφισμένο με ανάλαφρους τόνους, λιλά και όχρας, έρχεται σε αντίθεση με τη μαύρη βεντάλια και τα λιτά κορακίσια μαλλιά της. Ένα θαλασσινό αεράκι ένα ζέφυρο που μυρίζει ιόνιο αναδεύει τα μαλλιά του κοριτσιού και μαδάει το κόκκινο τριαντάφυλλο που τα στολίζει. Μήπως αυτό το φιλορόισμα του Ρόδου παραπέμπει συμβολικά στο εφήμερο της νιώτης που ο χρόνος τη μαδάει κι αυτή σαν τριαντάφυλλο.